Ήρθε και η ώρα να το κάνουμε και αυτό. Ήρθε η ώρα. Με λύπη τα καίμε. Με μεγάλη λύπη. Το νομοσχέδιο θα μας τα κάψει, θα κάψει τα πραγματικά πτυχία. Σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας ενάντια στο υποδιαβούλευση ασφαλιστικό νομοσχέδιο, μηχανικοί, μέλη του Παρατήματος Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ και δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας έκαψαν τα αντίγραφα των πτυχίων τους και σφραγίδες σε πολυσύκλαν στην πλατεία της Καβάλας, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι τα διπλώματά μας είναι πλέον άχρηστα, είναι προτιμότερο να τα κάψουμε. Ο πρόεδρος του Παρατήματος Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ αναφέρθηκε στους λόγους της συγκεκριμένης διαμαρτυρίας. Συμβολική διαμαρτυρία και με τα αντίγραφα των πτυχίων μας. Το νομοσχέδιο, όπως είπα, θα κάψει τα πραγματικά. Οι μηχανικοί ήδη βρίσκονται σε μεγάλη αναστάτωση, διότι γνωρίζουν ότι έτσι και αυτό το νομοσχέδιο περάσει τελικά από την Βουλή, θα τους σωθήσει εκτός επαγγέλματος τη μεγάλη πλειοψηφία και βέβαια τους νέους συναδέλφους στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας επισήμανε την αστοχία του κυβερνητικού νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό. Προσπαθούμε με κάθε δυνατό τρόπο και εμείς όπως και οι άλλοι επιστημονικοί επαγγελματικοί σύλλογοι να εκφράσουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας και την κοινή μας προσπάθεια αλλά και τους κοινούς μας στόχους αναφορικά με την απόσυρση του φερόμενου ως ασφαλιστικού νομοσχεδίου στην πραγματικότητα είναι για ένα ελάχιστα υποκρυπτόμενο φορολογικό νομοσχέδιο. Θα είχα επίσης να σημειώσω και αυτό είναι μάλλον το νεότερο στην όλη ιστορία, πέρα από τις γνωστές μέχρι σήμερα κινητοποιήσεις μας, ότι με βάση μια αναλογιστική μελέτη, η οποία έγινε μέσα από προσπάθειες δικές μας με πρωτοβουλία της Ολομέλειας και του ΕΤΑΑ, του τομέα ασφάλισης νομικών, έχει καταδειχθεί ότι ελάχιστα έως μηδενική είναι η συμβολή των νέων διατάξεων σε ό,τι αφορά την επιβίωση, την διατήρηση του τομέα ασφάλισης νομικών και το ΕΤΑΑ. Η εκδήλωση έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης στην πλατεία Καπνεργάτη, ενώ ακολούθησε ένα αυτοσχέδιο γλέντι με ζωντανή μουσική. Η νύχτα καταλευκή, φροχερή σαν Κυριακή. Ξέρω γιατί στα αυτή που σπαράζει χυμάς και γλύφεις σαν το σκυλί. Δεν αγαπάς, αφήνεις τους ψήλους, τους ήλπους που φτάνουν.